Hello? Yes? Winter time, all the time, ooh. Yeah. Look at the way that I move. Swag. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Καλημέρα, μορφόπεδα, στο καρκινό παιχνίδι που λέγεται Hero Zero. Που όλοι οι άνθρωποι έχουν μπιφ ο ένας με τον άλλον. Παιδες, σας παρακαλώ, αν τέλος πάντων βλέπετε τα βίντεο μου και σας αρέσουν, πατήστε ένα γαμμένο like, τζαμπέιν το γαμίδι, πατήστε ένα μπουκέτο, ένα δεξί κορσές, πάστε τα δόντια, πάρτε μια καρέκλα, μπαπ στο κεφάλι το γαμίδι, πατήστε το γαμμένο like button το γαμίδι εκεί πέρα, κάτω μόνο του, depressed as fuck. Τέλος πάντων. Η γνώμη μου για το πάσο, για το πούτσο, πέος, μεγάλος πέος, είναι για το πούτσο, δεν αξίζει ούτε μία. Δεν ξέρω γιατί το πήρα. Το πήρα επειδή νόμιζα τουλάχιστον ότι ξέρεις, θα πάρω τη σωλή απλά, θα την κάνω το κοπής, μαλακής και όλα αυτά, θα γίνει καλά. Μείον 375. Συνολικά, μείον 375. Τι στολή είναι αυτή ρε μαλάκα? Και να πεις, εντάξει, το πληρωμένο πάσο είναι καλύτερο. Μείον 290 γαμωτό. Τι είναι αυτό το γαμμένο πάσο για το πούτσο είναι? Και τα ρούχα που έχω τώρα τα έχω εδώ και αιώνες. Και είναι καλύτερα από αυτό εδώ που είναι γαμμένο ρούχο από πάσο. Και όχι μόνο αυτό, τώρα μου πεις, έχει αυτό το σκοτώ το χέρι, δυνάμει και μυαλό. Και πάλι, άμα τα κάνω όλα αυτά, πάλι δεν είναι πιο δυνατά από τα ρούχα που κουβαλάω τώρα στη πλάτη μου. Και το θέμα είναι ότι ο μόνος τρόπος που το πει, τώρα που μου μένει που να το έχω πάρει είναι λόγω το πέτυχε αυτό για το πούτσο είναι το πιο άχρηστο είναι το πέτ, σκατά είναι. Τώρα ο μόνος λόγος που θα λέγω ότι πήρα το πέτ θα είναι για τον γκάτζι και το όπλο. Αλλά και αυτό ρε μαλάκα σκατά θα είναι επειδή αυτό το πάσο είναι της δύναμης. Δηλαδή ρε μαλάκα μου αξάν την τέτοια μου αξάν τη δύναμη με 10% μείνω 7% κάπου εκεί ή 7 ή 10%. Για το πούτσο είναι. Για το πούτσο είναι αυτό το πάσο. Δεν ξέρω, το αποσιοδοξίζω τόσο πολύ. Και ούτε καν όμορφο είναι ρε μαλάκα. Δες τι άσχημο πράγμα είναι. Δες το. Γαμό το. Πού είναι γαμό? Δες τι τι άσχημο πράγμα. Δείτε το. Δείτε τι άσχημο πράγμα. Δείτε το. Δες. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Ποιο άσχημο πράγμα δεν υπάρχει? Αυτό το πάσο είναι ένα κουβάμε σκάτα χωρίς πλάκα. Sorry αν σας αρέσει το πάσο, αλλά είναι άσχημο και είναι απέσιο. Είναι για το... Ναι. Και οι αδεμβές όπως πάντα 27.000 εμπειρία. Είναι όπως το προηγούμενο πάσο. Είναι για το... Και επίσης, το μόνο που αξίζει είναι η 100 ενέργεια που σου δίνει αυτό το πάσο. Και άντε, πες και τα 20 ετών. Κανονικά με τα 10 ευρώ που έδωσε αυτή τη μαλακία θα μπορούσα να πάρω 110 ετών που λέει ο λόγος. Γι' αυτό αξίζει ή όχι? Δεν αξίζει. Α, εντάξει, να πεις έχει και τις δεξιότητες που είναι νομίζω 30 δεξιότητες. Ναι, 30 δεξιότητες. Όχι, 40 είναι. Ναι, 40 δεξιότητες. Όχι, 50. Εντάξει. 50 δεξιότητες, καλά είναι. Εντάξει, έχει 50 δεξιότητες. Τώρα που το βλέπω. Καλά είναι, μωρέ. Θέμα είναι ότι όλα τα υπόλοιπα για το πούτσο, για το πέος, είναι τόσο άχρηστο το πάσο. Δεν ξέρω, με έχετε βρειάσει τόσο άσχημα, επειδή περιμέναμε ένα μήνα και μας πετάνε αυτό εδώ το πράγμα ρε. Γι' αυτό εδώ το πέτ, αυτό το άχρηστο πέτ, μια αρκούδα που πετάει. Τέλος πάντων, που και καλά αυτό το πέτ είναι για να καουντάρεις τους άλλους μαλάκες που πάνε για ποιο πάνε, για άμυαλο μυαλωμένο πριν, τι έκανε αυτή η μαλάκια. Δεν ξέρω, με νευρίασε πολύ άσχημα. Πού είναι, πού είσαι ρε αρκουβίτσα, άσχημη αρκουβίτσα, πού είσαι. Τουλάχιστον να ήταν καλή σε εμφάνιση, ούτε καν είναι άσχημο το πέτ. Έχει 50% πιθανότητα να μειώσει την πιθανότητα κρίσιμου χτυπήμα στο αντιπάλο σου κατά 30% να δεχθεί 2 φορές επιθέσεις χωρίς αντιπίθεση. Αυτό εδώ παιδες λέγεται για το πούτσο πέτ που καουντάρει τους μυαλωμένους. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, με νευρίασε τόσο πολύ αυτό το. Γιατί μπορούσε να κάνουν κάτι πολύ καλύτερο. Μπορούσε να κάνουν πολύ καλύτερο το πάσο. Πολύ πιο όμορφο και καλύτερο. Και με σπέτανε αυτή εδώ τη βλακία. Τέλος πάντων, νόμο μου είναι ότι είναι για το πούτσο. Και το παιχνίδι προς το παρόν είναι βαρετό, δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Κάνεις το ίδιο πράγμα, μπαίνεις, παίζεις πρωτάθλημα καμία 15 φορές. Τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί έχω τόσο πολύ πρωτάθλημα. Κατά λάθος έχω ενεργοποιήσει αυτή την πίπα του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων. Παίζει μάχη στο πρωτάθλημα, wow, καλό κόντ, καλά παίζουμε, τόσο fun. Δεν ξέρω, μερικοί αυτοί που το παίζουν, που το παίζουν χρόνια αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω πώς το βρίσκουν. Ωραίο. Επίσης, νομίζω σε 2 μέρες έρχεται το καζίνο, που το καζίνο είναι το μόνο ωραίο πράγμα για αυτό το παιχνίδι. Εκτός άμα βγάλουν ένα καλό πάσο, που δεν το κάνουν οι λύθοι. Αυτό το πάσο πανέμορφο, όλα τζίκι, το πέτο όμορφο, αλλά άχρηστο.
Να βγάζει να είναι τουλάχιστον σε όμορφο, εμφανισιακά όμορφο. Ναι, το δε. Γνώμη είναι ότι το πάσο είναι για το πέος αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι είναι σε βαρτή κατάσταση. Το μόνο που έχω το σώσει είναι το καζίνο. Δεν έχω την όρεξη να παίξω το παιχνίδι, να κάνω κάτι με το παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχει content ή. Δεν είναι ας πούμε fan. Δηλαδή, άμα δείτε το χθεσινό μου βίντεο, δηλαδή χθες το βράδυ που ανέβασα με το Big Bang Empire, είναι. Όπου είναι για κάπως παράξενο παιχνίδι και τα λοιπά, τουλάχιστον είναι fan επειδή δεν περιμένεις πολλά πράγματα και ναι, δηλαδή το reaction είναι κάτι καινούργιο, δηλαδή βλέπεις κάτι και σε φάση wow. Ενώ εδώ πέρα στο Hero Zero, ό,τι αν είσαι σε φάση, ναι, ωραία. Ενώ εκεί είναι κάπως πιο fan και γενικώς εκεί άμα κάνεις βίντεο με φίλους είναι αστείο, ενώ εδώ όχι, εδώ όχι. Δεν έχει κάποιο αστείο πράγμα το παιχνίδι. Είναι, ναι, είναι σε κατάσταση απλά farming. Είναι φαρμεράμα 2020, ρε, χωρίς πλάκα. Και ζωομούμπα 2020. Το μόνο που κάνεις είναι μπαίνεις, κάνεις επιθέσεις στο πρωτάθλημα, μονομαχίες. Πάσχονεις όλη την ενεργειά σου σε αποστολές που δεν αλλάζει τίποτα. Ανεβαίνεις level σιγά σιγά. Ρίχνεις την ίδια γυμναστική καθημερινά. Μαζεύεις την κρυψόν σου, κάνεις την κρυψόν σου. Μετά μπαίνεις στο Discord και αρχίζεις να βρίζεις. Ό,τι βρίσκεις μπροστά σου, δηλαδή όποιος είναι μπροστά σου κατεβάζεις. Παναγίες, ό,τι βρεις, ό,τι δεν βρεις. Επειδή το μόνο που βλέπω είναι αυτό όταν μένω σε Discord. Βλέπω να κατεβάζουν οι άλλοι χρηστούς και τα λοιπά. Να βρίζουν 24-7. Και ναι, αυτό, ναι. Το Hero Zero είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ως νόμου. Δηλαδή δεν ξέρω και σε τι content να πάω. Δηλαδή και να δείχνω τους χαρακτήρες κάθε μέρα, δείχνω από 5 χαρακτήρες δικούς και μετά εμφανίζουν 10 άτομα που θέλουν επίσης να ξαναμπούν σε βίντεο. Και ναι, και αυτό νομίζω σε κάποια φάση θα το βαρθείτε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό το βίντεο είναι κάπως η γνώμη μου προς το Bear Pass, τέλος πάντων, το Season Pass που είναι για το Και τώρα ας πάμε να δείξουμε τους χαρακτήρες σας τυπικά. Σήμερα ο πρώτος χαρακτήρας που θα δείξουμε είναι ο Ράμπος 10, είναι στην ομάδα Wurtcon, 253 level, 87 κάπα τιμή. Αυτή είναι η φάση, δεν είναι αυτή η φάση, τέλος πάντων. Με ενθαρρυμένο χτύπημα σε αυτή, το μεσαίο pet που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή. Με έχεις χάσει να βάλεις το ροειδί, καπάκια, πίπες. Έτσι όπως βλέπω έχει πάρει το free set από την αρκούδα, τα ποταράκια. Σχετικά ως χαρακτήρας έχει καλά stats, έχει βάλει μάλλον κέρμα, έχει ρίξει λίγο κέρμα, όχι πολύ αλλά λίγο έχει ρίξει φαίνεται. Ναι, γενικώς είναι μέσα προς καλός χαρακτήρας, πιστεύω. Τώρα μόλις πάρει και τα άλλα κομμάτια επιστολή και πάρει το... Δηλαδή τα ποσοστά τα 7% και τα λοιπά, θα ανεβούν τα στατιστικά, τα δεξιότητες και τα λοιπά. Πάντως καλός χαρακτήρας φαίνεται, πάμε στη συνέχεια. Ο δεύτερος χαρακτήρας σήμερα είναι ο Rolling Barrels, αλλά είναι σίγουρα άνδρας, τέλος πάντων. Είναι στη Neogenesis, 115k τιμή. Έχει αγοράσει τη στολή αυτή, έχει το pet αγορασμένο. Έχουμε ίδιο pet, ολόιδιο. Ναι, σόνερ υψηλές απαιτήσεις και χτύπημα στο αυτή. Απλά αυτός το pet του δίνει full δύναμη. Όποιος μου βαρέσει πρωτάθλημα για να νικήσω, το γυρνάω ένα βαρέλι κρασί. Κυριολιμένο βαρέλι. Πω. Πάντως είναι 269 level, nice. Στατιστικά είναι πολύ κομπλέ, νομίζω έχει μαζέψει τα 100 μοίρια. Νομίζω στο Discord, άμα δεν κάνω λάθος, έχει ποστάρει screenshot από τα κέρματα που είχε μαζέψει 100 μοίρια. Πάντως δεν είμαι πολύ σίγουρος. Πάντως και εμένα αυτή είναι μια από τις αγαπημένες μου στολές στο παιχνιδί λόγω για την πανοπλία. Επειδή δεν ξέρω, πάρα πολύ μου αρέσει από αυτό το χέρι που είναι έτσι σαν τέλος πάντων πιστόλι, να το πω, όπλο. Και μου θυμίζει και έναν ήρωα από το τέτοιο, από το Super Smash Bros. Τέλος πάντων είναι ένα παιχνιδάκι που το είχα στο GameCube. Και σχετικά είναι πολύ καλός χαρακτήρας, έχει πολύ καλά στατιστικά. Δεν ξέρω αν θα το πάει για μυαλωμένο ή απλά έτσι του ξέφυγε λίγο επειδή αγόρασε τα ρούχα και το έδωσε λίγο παραπάνω μυαλό από ό,τι έπρεπε. Αλλά πάντως αυτό εδώ το pet είναι ισορροπημένο, γι' αυτό μάλλον το πάει ισορροπημένο. Έτσι όπως εγώ έχω ξεφύγει λίγο στη διέστηση λόγω για τη σουλή μου και αυτός έχει φύγει στο μυαλό. Σχετικά πολύ καλός χαρακτήρας. Πάμε στον επόμενο. Ο επόμενος ήρωας είναι ο Χεϊγάκη στον GR20, είναι στην Crimson for the Win.
πες μου ότι αυτοί δεν είναι οι Crimson και απλά άλλαξαν όνομα, τέλος σου πάνω. 4-5 last, μου είστε γατάκια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω το πώς. Κώστας 20.061, best friend. Είναι 253 level, έχει σχετικά καλά στατιστικά, δεν ξέρω αν έχει ρίξει πολύ χρήμα. Αλλά δεν φαίνεται να έχει ρίξει πολύ χρήμα για να είναι τόσο μπροστά μου. Α, απλά δεν έχει τέτοιο, έχει 25 δεξιότητες, εντάξει. Μπορεί να έχει ρίξει αρκετό χρήμα, φαίνεται. Έχει μαγευτικό πλάσμα, φαντασία, 4 μάτια, παπαγαλία 2. Γενικώς καλό pet, απλά να έχει κάτι άλλο εκτός 4 μάτια, εκτός αν το βολεύει. Σχετικά στα το πάει ισορροπημένο. Καλά είναι. Έχει και αυτά, έχει και το χαπάκι, το όπλο για το μυαλό. Σχετικά καλός χαρακτήρας. Δεν έχω κάτι να πω. Πάμε στον επόμενο. Ο επόμενος ίσως είναι ο Τάσκο που είναι στη Γκαρντούνα, η παλιά μου ομάδα. 68K τιμή. Τον 89 level, G4 Gr22, το πάει ισορροπημένο. Σχετικά άχρηστο pet, ναι. Γενικώς εμφανισιακά λίγο περίεργα, αλλά μετά αργότερα στο Photoshop θα δω αν τα χρώματα πάνε με το άλλο για να δω πόσο πόντους θα πάρει στο flex. Έχει 50 νομίζω παντού. Όχι, εκτός εδώ, μόνο εδώ δεν έχει 50, που θα έχει δει κιόλας αν δεν έχει 50 στο τρίτο. Επίσης, ναι, ισορροπημένος, δεν πιστεύω να έχει ρίξει κέρμα, μάλλον θα μαζεύει. Σχετικά μεσαίος ήρωας προς το παρόν, απλά ελπίζω να έχει καλύτερο pet. Πάμε στον επόμενο ήρωα. Ο τελευταίος ήρωας για σήμερα είναι ο Τον Μονικά. Αν δεν τολμήσεις δεν θα μάθεις ποτέ αν άξιζε ή όχι, ήρθα για να μείνω. Σχετικά... το πάει ισορροπημένο φαίνεται. Έχει καλά στατ, δεν έχει ρίξει πολύ χρήμα. Φαίνεται ότι μαζεύει για τα εκατομμύρια. Δεν έχει χαπάκια, πυράβλους. Αυτό σημαίνει ότι άμα τον ρίξω επίθεση αυτή τη στιγμή μπορεί να νικήσω κιόλας. Εμφανισιακά είναι κομπλέ. Φαίνεται ότι πάει για τη στολή να την πάει το πέμπτο κομμάτι αλλά του λείπει η Μπέρτα. Ναι, σχετικά είναι καλός ήρωας για να δούμε τον pet του, ενθαρρυμένο χτύπημα στο αυτή, είναι το μεσαίο pet που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή. Σχετικά καλά stat, που δεν έχει βάλει και σίγουρα, δηλαδή κρατάει τώρα κέρματα για τα εκατομμύρια, αλλά έχει ρίξει περίπου 10 μύρια αν πρέπει να για σαν θα έχει ρίξει, κάπου εκεί στα 10 μύ. Σχετικά εμφανισιακά καλός ήρωας, είναι στην Neon Genesis, πολύ καλή ομάδα. Ναι, πάντως αυτός ήταν ο τελευταίος ήρωας για σήμερα. Αυτά ήταν από μένα παιδες, δεν ξέρω. Τώρα ακόμη με το Hero Zero δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, επειδή είναι σε πολύ βαρετή φάση το παιχνίδι, ελπίζω να βγει καινούριο content και τα λοιπά για το παιχνίδι και να ζωντανέψει κάπως, να αλλάξει κάτι ή να βρούμε τέλος πάντων ένα άλλο παιχνίδι που να σας αρέσει για να μπορεί να κάνω και recording σε άλλα παιχνίδια. Επειδή πολύ θα ήθελα να κάνω βιντεάκια, επειδή είστε πολύ κομπλέ άτομα, δηλαδή δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν κομμεντάρετε και λέτε τα πράγματά σας και τα λοιπά, ή όταν μιλάμε μαζί στο Discord ή στο Hero Zero chat, επειδή φαίνεται ότι είστε πολύ καλά παιδιά. Γι' αυτό, κοίτα, άμα δεν ήσασταν εσείς τώρα, δεν θα ανέβαζα βιντεάκι στο Hero Zero, όλο και όλο θα το είχα παρτίσει μάλλον. Αλλά πάντως ελπίζω να σας αρέσουν και άλλα παιχνίδια, επειδή θα ήθελα να κάνω και άλλα βιντεάκια μαζί σας, που να περνάω καλά ταυτόχρονα φτιάχνοντας content για εσάς. Αν σας αρέσουν μερικά παιχνίδια, στείλτε μου τα σε Discord, είτε σε Hero Zero Chat, είτε σε comments στο YouTube. Πάντως αυτά ήταν από μένα. Καλή συνέχεια, παιδες.